Ecofas είναι μια πολυεθνική ασφαλιστική πιστώσεων που συστήθηκε στην ελληνική αγορά το 2019. Πολλοί ρωτάνε, μα υπήρχε και στο παρελθόν. Δεν υπήρχε στο παρελθόν ως υποκατάστημα. Υπήρχε στο παρελθόν για να υποστηρίξει την εθνική ασφαλιστική πιστώσεων για τα όρια που έδινε η εθνική στους πελάτες της που είχαν εξαγωγές. Άρα λοιπόν η Ecofas κάλυπτε το κενό της εθνικής, δίνοντας πιστωτικά όρια στους πελάτες του εξωτερικού. Το εγχώριο εμπόριο το ασφάλιζε η Εθνική. Το 2019 λοιπόν η Ecofas αποφάσισε να συστήσει ένα δικό της υποκατάστημα στην Ελλάδα και να ξεκινήσει να δραστηριοποιείται σε ένα πλήρες εύρος στην ασφάλιση των πιστώσεων εγχώριου και εξαγωγικού εμπορίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε 3,5 χρόνια, να ξεπεράσουμε τον πρώτο μας στόχο, το πύχη των 10 εκατομμυρίων ευρώ σε τζίρο. Εκπροσωπούμε πια το 16% της ελληνικής αγοράς, ασφαλίσουμε πάνω από 300 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και ασφαλισμένο σε εμάς είναι ένα ποσό κύκλου εργασιών Ελλήνων και Κυπρίων επιχειρηματιών που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον κόσμο, η Ecofas είναι μία από τις τρεις πολυεθνικές ασφαλιστικές πιστώσεων. Η ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις άλλες δύο είναι ότι προσφέρει και άλλα προϊόντα, δηλαδή προσφέρει προϊόντα πιστολειπτικής αξιολόγησης αυτόνομα, διεκδίκησης απαιτήσεων, αλλά και factoring, χρηματοδότησης απαιτήσεων, ενώ οι άλλες δύο ασφαλιστικές που είναι η Allianz και η Atradius δεν το προτιμούν. Είναι ταχαίως αναπτυσσόμενοι και εξελισσόμενοι και με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2023 παρουσιάζει και τα καλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και κέρδους. Ο Εθνικός Φορέας είναι ο ΑΕΠ, η Εταιρεία Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με τη νέα ονομασία της. Έχω προτείνει λοιπόν στον κύριο Σταματόπουλο που ηγείται του ΑΕΠ να έχουμε μία σύμπραξη και να βοηθήσουμε τον εξαγωγικό χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων βοηθώντας με όρια και καλύψεις εκεί που ο ΑΕΠ ενδεχομένως δεν έχει την τεχνογνωσία ή δεν έχει τα αποθεματικά. Είμαστε σε συζητήσεις, ελπίζω να έχουμε εξελίξει σύντομα. Έχουμε ζημιές. Καταρχάς να πω ότι είμαι Θεσσαλή. Είμαι καρδιτσιώτισσα, οπότε έχω πολύ στενή σχέση και προσωπική εμπειρία και μιλώ καθημερινά με τις εταιρείες πελάτες μας. Ναι, έχουμε ζημιές. Πελάτες μας έχουν καταστραφεί. Πελάτες μας θα δοκιμαστούν και ίσως να μην καταφέρουν να ξανανοίξουν. Είμαστε εδώ να τους υποστηρίξουμε με όσα μέσα διαθέτουμε, να τους δώσουμε το χρόνο και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να ορθοποδήσουν. Θα το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε μια πολυεθνική ασφαλιστική πιστώσεων και αυτή είναι η δουλειά μας. Θα το κάνουμε γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο να ορθοποδήσει και να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Ecofas κλείνουν και τα 20 πρώτα χρόνια παρουσίας μου στον κλάδο. Όταν ξεκίνησα, δεν ήξερε κάποιος για την ασφάλιση πιστώσεων, μας αντιμετωπίσανε πολύ επιφυλακτικά. Τώρα συνεχώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς. Τα στοιχεία της Ένωσης δείχνουν μια ανάπτυξη 8 με 12% κάθε χρόνο και πιστεύουμε αυτό θα ενισχυθεί, όχι γιατί ο κόσμος φοβάται τη ζημιά και θέλει να αποσημειωθεί, αλλά γιατί ο κόσμος θέλει την πληροφορία. Θέλει το δίχτυ ασφαλείας που θα το προστατεύσει από την ελεύθερη πτώση. Αυτό προσφέρουν οι ασφαλιστικές, όχι αποζημίωση μόνο. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το κάνουμε, αλλά είναι πολύ αργά. Προσφέρει την πληροφόρηση και την ίσπραξη των απαιτήσεων πριν τη δήλωση της ζημιάς, με τη δύναμη του δικτύου της και της τεχνογνωσίας της.
95% του δικτύου μας είναι οι αξιολάτρευτοι συνεργάτες μας. Η ασφάλιση πιστώσεων είναι γυναικεία υπόθεση. Και η κυρία Παζαρκάδα την εκπροσωπεί επάξια, πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ επιτυχημένα.